Ωραία, το καπελάκι που πήρα τη γυναίκα. Ωραία, και την μπλούζα. Ε, ωραία, ωραία. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Ωραία, μακρέ, μακρέ μπλούζα. Ο άνθρωπο πρέπει να ντύνεται. Και να μην είναι γδυμνό, να κατορρευτεί θέλει η γυναίκα από τη χαρά τη. Ωραία. Συντέκνησε, συντέκνησε, συντεκνάκια. Γεια σα και χαρά σα. Εδώ που λέμε για δυσήματα και για γδυσήματα, θυμάστε ο προχθέ την ημέρα που γιορτάζονταν το Πολυτεχνείο. Ένα περίεργο πράγμα που γίνηκε στην Αθήνα. Δεν το θυμάστε. Την περίεργη διαμαρτυρία μιας κοπελίτσας φοιτήτριας που σχεδόν ολοτσίτσιδη εμπήκαινε μέσα στη γιάλα και παρίστανε το άγαλμα. Ήθελενε, λέει, να δείξει με τούτονα την απομόνωση και τη μοναξά που περνά η ελληνική νεολαία. Μπρε για γρήκα. Τέλος πάντων, ας πάω εγώ τη γυναίκα στο τανέκι. Τον Ερυθρό Σταυρό θα μας κάνετε μία προσφορά, σας παρακαλούμε. Στο τέλος του γυρίσματος που θα πληρωθούμε, περάστε ευχαρίστως από το σπίτι. Α, η Βράκα όμως πρέπει να βάζει πολλά λεφτά μέσα. Βγάλει, όσα μπορεί βάζει. Βάζει, αλλά πρέπει και η καρδιά μαζί με τη Βράκα. Κυρία μου, μια που σας βρήκαμε με τη συνοδεία του Ιερέα, να σας ρωτήσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο προχθές την ημέρα του Πολυτεχνείου, μία φοιτήτρια για να διαμαρτυρηθεί, λέει, εμπήκαινε σε μία γιάλα, την έδειξε στην τηλεόραση, σχεδόν γυμνή. Γιατί εμπήκαινε μέσα στη γιάλα σχεδόν γυμνή. Ή τα ήθελε να δείξει, δηλαδή γιατί το έκαμε αυτό το πράγμα. Και ποιος την έβαλε και μέσα, γιατί κάποιος μπορεί να την έβαλε. Εάν την έβαλε κάποιος, ήταν ένα θέμα τηλεόρασης, ήταν ένα show. Ακριβώς για να μαζέψουμε κόσμο, να κάνουμε πλάκα. Να αυξήσουμε την ακροματικότητα. Εάν το έκανε από μόνη της, βγήκε για να μην ζεσταθεί πολύ μέσα στη γιάλα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εάν το μήνυμά της ήταν, κύριε Κλίντον, ακόμα και γιάλα χρειαζόμαστε, να γλιτώσουμε από τις θοπίες σας. Από τον κύριο Κλίντον. Για γρήκα! Ποιος την έβαλε μες στη γιάλα. Μοναχή της λες αμπήκε. Μοναχή της και για τα μπήκε και μέσα. Ή τα θέλει να δείξει. Για να διαμαρτυρηθεί και να δείξει το σώμα της. Για να δείξει το σώμα της. Α, ήθελε, δεν είχε δηλαδή αγαπητικό και ήθελε να δείξει το σώμα της, μπας και βρει κανένα. Να σε καλά δεν κρύβει. Δεν πιστεύω την ώρα που την έδειχνε τηλεόραση να άκλωσε η γυναίκα στην τηλεόραση. Όχι. Την είχε να ανοιχτή δηλαδή. Καλά το καφέ. Ναι, ποιος την έβαλε να δείξει την κοπέλα. Πώς εμπήκε μέσα στη γιάλα, κατ' εγώ. Θα τη ρωτήσω πρώτα. Για τα μπήκε μέσα στη γιάλα και είναι κοπελιά και γδύθηκαν κιόλα μέσα στο δρόμο. Με τον τρόπο της διαμαρτυρήθηκε. Να διαμαρτυρηθεί στον Κλίντον, τον Πλαντάρχη. Σε όλα. Δεν ήξερε όμως ότι ο Κλίντον είναι επιρρεπή σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μήπως το έκανε για αυτό. Γι' αυτό μπήκε στη γέλα. Α, μπράβο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς ήταν άρρωστη, ας πούμε, ή τα αποκλείωμε. Αποκλείεται να ήταν άρρωστη. Τι ήθελε να δηλώσει. Νομίζω ότι μπορεί να ήθελε να δώσει κάτι μηνύματα. Κάποια μηνύματα. Μηνύματα, με αυτή την κίνηση. Γεια γρήκα! Έλα. Σήμερα μου την έδωσε η τρελαστή κεφάλα. Έλα, η τρελαστή κεφάλα. Τα ρούχα ούλα πέταξα και μπήκα σε μια γιάλα. Έλα και μπήκα σε μια γιάλα. Για γρήκα τη γιάλα. Μαμά, καθές γιανταγδίθηκαινε η φοιτήτρια και μπήκαινε μέσα στη γιάλα. Η κουμπάρα, έχω χαιρετίσματα από την κουμπάρα, να είναι καλά. Αλλού βροντά, για τα λέω, εμπήκαινε μέσα στη γιάλα γδυμνή η φοιτήτρια. Καθηγήτρια, η κόρη της κουμπάρας είναι καθηγήτρια, κατέωτο. Θεέ μου, βάλε τα χέρια σου για θα την κρεμάσω. Κεράσω. Όταν θα έρθει στο σπίτι μας θα την κεράσω. Κακομήρα μάνα, μα θες ακουστικά βαρικοίας. Μοιοπίας, θέλω γυαλιά μοιοπίας, όχι, θέλω μόνο ακουστικά βαρικοίας. Να πας στα ακουστικά κέντρα Τσικρίτης. Τσικρίτης, όχι, δεν πάω σε όποιο μαγάζι Τσικρίτης, μόνο θα πάω στα ακουστικά κέντρα Τσικρίτης. Ζώπα μάνα, ζώπα, πες μου. Γιάντα εκδίθηκενε η φοιτήτρια και μπήκενε μέσα στη γιάλα. Στην κουμπάρα. Ναι, άμα τη δεις, δώσε και από μένα χαιρετίσματα στην κουμπάρα. Ο Σιμίτης την έβαλενε μέσα στη γιάλα. Στη γιάλα, ο Καραμαλής την έβαλε στη γιάλα. Σαν νεοδημοκράτησα η μάνα μου, ακούει μόνο το όνομα του Καραμαλή. Και φάγκαλο να τσιπείς, Καραμαλή ακούει, ναι. Αλλού βροντά, για γρήκα. Είδες προχθές τηλεόραση την ημέρα του Πολυτεχνείου στις ειδήσεις, μια κοπελιά νεαρή, φοιτήτρια,
που μπήκαινε σχεδόν ολοτσίτσιδη μέσα σε μια γυάλα. Τότε. Τότε, ωραία. Ή τα ήθελε να συντεκνή μου να δείξει η φοιτήτρια. Δεν ξέρω. Εσύ το μόνο που πρόσεξε είναι το σώμα τη, α πούμε. Ή στόκλεισαν οι γυναίκε. Τη χαίρεσαι για με την ακούστη. Δεν ήταν όμω. Άμα δει το σχιστό, τη χαίρεσαι. Για τα μπίτσανε μέσα στη γυάλα γυμνή. Ή τα ήθελε να δείξει. Αυτή ψαχνόταν καημένη, αλλά έτυχε η γυάλα. Δεν λάβα ρε Παναγία. Πήγα μα το επιτόπιν επιτέλου. Αυτό είναι. Ψαχνόταν δηλαδή. Ψαχνόταν αυτή, αλλά δεν βρέθηκε κανεί να σπάσει τη γυάλα καημένη. Α, φοβούνταν να τη σπάσουν. Εσεί μπορείτε να πείτε. Ότι και τα χρυσόψαρα έχουν μυαλό. Ο πιο συμπαθή υπάλληλο τη εμπορική τράπεζα. Ήταν δικό τρόπο διαμαρτυρία. Για τα, αυτά που είχαν γίνει, ναι. Πιστεύω τότε, εκείνη την εποχή στο... Α, δηλαδή οι άλλοι φοιτητές τι πάτησαν το τάγκ, αυτοί εκδίδησαν. Αυτοί εκδίδησαν και πήγαινε σε γυάλα. Λέει μακριά από το τάγκ, καλύτερα το γυμνό. Σαφώς, σαφώς. Καλές συναλλαγές να έχουν. Να είσαι καλά στην τέκνη, να είσαι καλά στην τέκνη. Η κοπέλα ήταν από την Κρήτη και ήθελε να παρακολουθήσει τους εορτασμούς του Πολυτεχνείου. Μάλιστα. Α, κριτικά ήταν δηλαδή. Βεβαίως. Αλλά επειδή η Κρήτη έχει καθαρό αέρα. Φόρεσε αυτό το πράγμα για να μην έχετε καυσαέρια. Πολύ απλό. Ορίστε μια λογική εξήγηση. Ορίστε. Και την πήραμε από ένα Αθηναίο. Να είστε καλά στην τεκνή μου. Δηλαδή επάνω από στην Αθήνα. Να περνάτε καλά. Και εσύ. Όλοι. Για γρήκα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να το παίξει γάτα. Να το παίξει γάτα. Σε ποιο σημείο γάτα δηλαδή. Ναι, γάτα. Αυτή θα ήταν η γάτα. Το ποντίκι ποιο ήταν. Το ποντίκι. Ναι. Το αντρικό φύλλο. Το αντρικό φύλλο. Ο άντρας, τα ποντίκια δηλαδή. Ναι. Και αυτή η γάτα. Η γάτα. Και παραφύλανε και να πιάσει ένα ποντίκι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, το θύμα. Το θύμα, ναι. Το θύμα της, ναι. Να σε καλά το κρίμα. Είναι μια λογική εξήγηση και αυτή. Σαν πως δεν ήξερε τι ήθελε ούτε η ίδια. Δεν ήξεραν τι ήθελε ούτε η ίδια. Ούτε η ίδια. Ούτε η ίδια. Δεν ήταν τρόπος αυτός για να, δεν ήταν να, τρόπος. Να δηλώσει ο κάτι. Ο πρέπον τρόπος. Για γρήκα! Την έβαλε στη γυάλα γδυμνή ο Τσιμίτης με σκοπό να την αφήσει εγιά μέχρι να έρθει και να φύγει ο Κλίντον. Σου λέει ο Τσιμίτης, εκιά θα μαζοκτούνε όλοι οι πανιστηριζίδες, οι αναρχικοί, οι κουκουέδες, τα φρικιά, οι βομβιστές, οι διαδηλωτές. Και θα ξανοίγουνε. Έτσι θα μπει και θα βγει από την Ελλάδα ανενόχλητος ο Κλίντον. Ο Κλίντον επήγαινε και την είδενε και ο Κλίντον. Καλά, αυτός μόλις δείχνει μια γυναίκα, θυμάται ανά πολύ και νοσταλγεί το βαλγραφείο. Για γρήκα. Είδα για γρήκα, μωρή, κουφάλογο, κουφάλογο. Ω τυρλάντα, τυρλάντα, τα, τα, τυρλάντα, τα, το FBI έκατσε, τα, τυρλάντα, τα, και σκέφτηκε πολύ, τα, τυρλάντα, τα, δεν πρέπει ο πρόεδρος να δει, τα, τυρλάντα, τα, ελληνική οργή, τα, τυρλάντα, τα, CIA πράκτορες και άλλοι ειδικοί καθόντανε και ξύνανε πολύ την κεφαλή. Εξ ουρανού ιδέα έρχεται στην έρμη του σκεφάλα, γδίστε μια κούκλα όμορφη και βάλτε τη στη γυάλα. Ω τυρλάντα, τυρλάντα, τα, τα, τυρλάντα, τα, να το λοιπόν το φάρμακο, τα, τυρλάντα, τα, για την τρομοκρατία, τα, τυρλάντα, τα, οι βομβιστές στο μπάνιστηρ, τα, τυρλάντα, τα, το ρίξαν με μανία, Δα-δα-δι-λα-δα-δα, για γρήκα, έτσι μπανιστηριτζίδες. Μαμά, τη φοιτήτρια την έβγαλε από τη γυάλα η παπαρίγα με μπουνιές και κλωτσές φωνάζοντας δυνατά. Λαέ, οι υπεριαλιστές πάνε πάλι να σου κλείσουνε το στόμα με άρτον και θεάματα, δηλαδή με ψωμί και τσόντες. Εσύ λαέ με τσόντες και εκείνοι με τις βόμβες. Ναι, για γρήκα. Πάμε μπροστά. Να σπρώξαμε, ναι. Όχι, να σπρώξουμε λιγάκι. Έλα, σας παρακαλώ. Έλα. Εντάξει, το καλό να πάτε. Ένα ένδειγμα θα σου πω. Να μου το πείτε το ένδειγμα.
πέστε μου. Βαρύ είναι σαν το σίδερο. Ναι. Γλυκείται από το σαμέλι, ναι. Ούτε στη τσέπη πιάνεται, ούτε στα, όχι, ούτε στα χέρια πιάνεται, ούτε στη τσέπη μπαίνει. Λοιπόν, επειδή μας το είπες το ένιγμα, ναι. Θα μας εξηγήσει όλο αυτό. Όχι, 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 αυτό αδύνατο. Δεν μπορεί να πάρεις απάντηση καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο. Θα μας στείλουν οι τηλεθεατές με αλληλογραφία της απαντήσεως. Μπράβο, αυτό είναι. Τι ήθελε να πει. Ναι. Αυτά δηλώνει ο ελληνικός αριθμός σταυρός. Να είστε καλά. Όχι ο ελληνικός αριθμός σταυρός, εγώ. Ω τυρλάντα, τυρλάντα, να το λοιπόν. Πάμε καλά. Όπα, δεν είναι πράγμα, δεν είναι πράγμα. Κουφέ, λόγω, κουφέ. Γράψε. Δεν ξανά είστε. Βλέπω. Δεν κοιμάμαι, βλέπω ρε παιδί. Βλέπω, δεν κοιμάμαι. Πάρε εσύ και εμείς εμείς. Εμένα, όχι. Όχι, εμείς επήραμε, πήρες εσύ. Γιάντα, η φοιτήτρια εμπήκενε. Δεν πρέπει ο πρόεδρος να δει. Δεν πρέπει ο πρόεδρος να δει. Εσύ, θα καταβώ κάτω, εσύ,